Γεια σας. Ναι. Σήμερα συνεδρίασε το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας. Συμμετείχανε τα μέλη ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Προβόπουλος, διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Παπαδάκης, υποδιοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο κύριος Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς. Παρέστη δια τηλεδιάσκεψης κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου η κυρία Αναστασία Σακελαρίου, διευθύνουσα σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το Συμβούλιο συγκλήθηκε με θέμα την απόφαση που ελήφθη από το Eurogroup αναφορικά με την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Eurogroup και Κυπριακών Αρχών σε σχέση με το Κυπριακό Τραπεζικό Ζήτημα. Η Οσάνο Συμφωνία διαφυλάσσει πλήρως τους καταθέτες των υποκαταστημάτων που βρίσκονται στην Ελλάδα, διασφαλίζει το ελληνικό δημόσιο συμφέρον και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και δεν επιβαρύνει τη διαχείριση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Στο πλαίσιο της Οσάνο Συμφωνίας, το Συμβούλιο ομόφωνα εισηγείται τη μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των υποκαταστημάτων των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα σε υφιστάμενο ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα. Για το σκοπό αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος θα διερευνήσει το ενδιαφέρον των υφισταμένων ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων προς αγορά των οσάνων στοιχείων. Ευχαριστώ πολύ. Επομένως...